Βαγγέλη! Βαγγέλη! Να το πω! Όχι ρε πού! Πρώτα βάλε αυτό. Πρώτα βάλε αυτό και μετά πάρτε το φως. Να σου πω είναι το καλώδιο. Λοιπόν να κάτσω εκεί. Άρχισε το μικρόφωνο για τον ήχο. Για περίμενε, έχασα να το πω. Κουλέ! Φέρε το καφέ πρώτα! Μην το δείξε! Τι εννοείς? Και εσύ το ίδιο! Ρίζα μ' ακούς! Ακούγομαι! Ρίζο, μ' ακούς? Σ' ακούω και σε γράφω, ρε. Εντάξει. Να σου πω. Πάρε και αυτό. Ναι. Μπράβο. Κράτα ώρα, άμα σε ρωτάω ποιο λεπτό είναι να μου λες. Ή έβγαλε ένα ρολόι, ρε παιδί. 7 ξεκινάει το μάτς, κάνε την πράξη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Δημοτικό Στάδιο Καμαρίου, όπου θα παρακολουθήσουμε τον πολύ ενδιαφέρον αγώνα μεταξύ της Θίαλας Καμαρίου και του Πανθεραϊκού. Όλα έτοιμα για την έναρξη αναμέτρησης. Ο διαιτητής, ο κύριος Βακόνδιος, ελέγχει το αγωνιστικό χώρο και τις δύο ομάδες. Να πούμε λίγο εδώ τις ενδεκάδες. Η Θίαλα θα παρατηθεί με το Μενδρινό κάτω από τα δεκόρια. Η άμυνα αποτελείται από τους Μπίμπα, Λιγνό, Μπαλιάκα και Ζώτο. Μετά έχουμε Γαλαίο, Φίτρο, Πάγια, Αρβανίτης, Δαμίγος, αρχηγός της ομάδας και Βλαβιανός. Για τον Πανθηραϊκό έχουμε το Λιγνό κατά τα δοκάρια, Κλουβάτος, Βρενάγκρ, Κολιούσης, Γιαλακόπουλος για αμυντική γραμμή, Κωνσταντίνου, Φίτρος, Μυδρινός, Χριστιανός, Κολέτσης και Στεφανάκης. Ξεκίνησε μόλις το μάτς. Κλουβάτος βρίσκει τον Κολέτση. Κολέτση γυρνάει ωραία, αποφεύγει το Γαλαίο, σουτάει και με το αριστερό, η μπαλ out. Μυδρινός εκτελεί απευθείας, στα χέρια όμως του Μυδρινού η μπάλα. Μια στραβοκλωτσιά εδώ, Ζώτος με κεφαλιά, πιο μακριά ο Δαμίγος. Και πολύ ωραίο ο Λιγνός από μάτια εκεί που είναι ο Φίτρος. Παίρνει την μπάλα, κάνει και το σουτ. Μπάλα, δεν είχε πολλές επιλογές εκεί. Ο Φίτρος ήταν μόνος του, παίχτης τίρας με βαθιά μπαλιά. Παίρνει αυτή τη κεφαλιά, αλλά εκεί δεν είναι κανείς, παρά μόνο Γιαννακόπουλος για τον Πανθηραϊκό. Κωνσταντίνου τώρα, για το Φίτρο. Κάνει αυτός το πολύ ωραίο το κοντρόλ, γυρνάει για τον Χριστιανό, οριζόντιο δοκάρι από κοντά ο Στεφανάκης, δεν μπορεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η φάση δεν έχει τελειώσει, τώρα τελειώνει. Για να τώρα το Κολέτσι με το αριστερό, με τη μία στη γωνία του ανοφύλακα και η μπάλα στα δίχτυα 0-1 για τον Πανθηραϊκό. Φίτρος πάνω στην μπάλα, αυτός είναι αυτός που θα εκτελέσει μάλλον.
Κολέτσι εμπιστεύει στο αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώς, γιατί δεν παίρνει του Πανθραϊκού. Φίτρος τώρα για τη Φιέλα. Φίτρος απευθείας στο λιγνός που σταθερά και πολύ καλά αντέδρασε. Για να τώρα το λιγνό. Ωραία η πάσα του για το Φίτρο. Φίτρος προσπαθεί να γυρίσει. Φέρει την μπάλα στο δεξί. Κάνει και το σουτ. Εξαιρετική επίβαση από το λιγνό. Πολύ ωραία προσπάθεια του Φίτρου. Παλαιό το λιγνό. Για να δούμε όμως εδώ τον Μυδρινό. Κάνει την παράλληλη πάσα εκεί που είναι ο Κολέτσης. Προλαβαίνουν οι παίκτες της Θίελας. Κλουβάτος στο σουτ. Δοκάρι. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πανθαραϊκό σέντρα. Απομακρύνει την μπάλα. Ρενάκη δεν απομακρύνει, ωραία. Αρβανή της παίρνει. Και βγάζει μια πολύ ωραία μπαλιά με το αριστερό. Με το κεφάλι. Ο Δαμίγος. Όχι, ήταν ο Φίτρος, συγγνώμη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πορεία, την πολύ ωραία μπαλιά του Αρβανίτη. Να δούμε το κόνερ για τη Θίελα. Καλοχτυπημένος, ο δεύτερο δακάρι, μια κεφαλιά από τον Φίτρο. Κόρνερ η μπάλα. Ευκαιρία εδώ για τον Φίτρο να διπλασιάσει τα τέρματά του και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα. Εκτελεί ο Φίτρος. Απευθείας, λιγνός με γροθιές. Εκεί που είναι ο Γαλλέος. Κάνει ένα γύρισμα. Και ο Κελίδης. Μυδρινός λοιπόν απευθείας. Πολύ ωραία απέκτηση του τερματοφύλακα της Θίελας, του Μυδρινού. Του Μυδρινού του Βλάση. Σε κόρνερ. Και βγαίνει εδώ ο Φίτρος από τα δεξιά μόνος του. Φίτρος σουτάρει. Εντυπωσιακή επέμβαση του Μυδρινού, ο οποίος έχει κάνει σήμερα 2-3 πάρα πολύ ωραία. Μαζί με τον Κωνσταντίνο ελέγχανε το χώρο του κέντρου για το Πανθηραϊκό. Για να δούμε τώρα εδώ. Κελίδης. Πάει να βρει το Δαμίγο. Δαμίγος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει. Προλαβαίνει την μπάλα. Και έχουμε το αυτογκόλ, έχω την εντύπωση. Δεν καταφέραμε να δούμε αν ήταν αυτογκόλ ή προβολή κάποιου παίκτη του Πανθεραϊκού. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε το Θίελα Πανθεραϊκό σε 1-2, καθυστερεί στο αγώνα. Κρατάει ωραία την μπάλα. Χάνει όμως. Και είναι η λήξη του αγώνα του κύριο διαιτητή. Θίελα Πανθεραϊκός 1-2. Χριστιανός το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο για τον Πανθεραϊκό. 1-1 η Θίελα με τον Φίτο, τον αρχηγό της. Και καλύτερο παίκτη. Συγγνώμη, όχι αρχηγό. Ο Δαμίγος είναι αρχηγός. Και 1-2 Πανθεραϊκός καθυστερεί στο αγώνα. Από το Δημοτικό Στάδιο Καμαρίου, καλό σας βράδυ.